με λυτρώσεις και εγώ με τα κρύβα του μάτια. Ακόμα, ακόμα με κοιτούν όνειρα δοσμένα, σε κρυφό και άδα, μυστικά κλεισμένα σε μέλανα κεριά. Δαίμονες, πάρτε την ψυχή μου, φτάνει να ανατείλει πάλι απ' τα νερά. Δώσ' μου κάτι, έναν όνομα. Όχι να πάθεις και εσύ κανέναν τροχαίο. Με φάσε, εγώ ξέρω να προσεχώ τον εαυτό μου. Ποτέ μεν υποτιμάς τους αντιπάλους. Ποιο αντιπάλους ρε, έχω εγώ αντιπάλους. Έχεις εχθρόν και το ξέρεις. Αν λοιπόν θες την αλήθεια... Ναι, έχω ένα αγοράκι και είναι όλη μου η ζωή. Το λατρεύω και θα έκανα τα πάντα για να είναι ευτυχισμένο. Όταν γνωριστήκαμε δεν στο είπα γιατί δεν γινόταν. Τι ήθελες να σου πω, με το καλείς πέρα πως έχω και ένα μωρό. Κλέρι, νομίζω δεν τον αγαπάς. Ξέρεις τι λέεις. Κοίταμε. Δεν τον αγαπάς. Μάλλου, αγάπη μου. Τι είσαι εδώ, δεν ταξίδευες. Τίποτα, ένα μικρό πρόβλημα στην πλοή. Γιατί δεν την αφήνεις. Και αν να αφήσω. Τη γυναίκα σου. Νατάσα, τη γυναίκα μου αφήσει την έξω μας στο σκιο. Τώρα γιατί το έκαμες τούτο. Ευρε άλλη μέλη. Δεν σου αξίζω. Είσαι ένα άλλον πριν που σένα. Εγώ ένα αφείο. Ενέ σου που να με αλώνεις το κουπελού είναι άλλου. Πρέπει σε κόρη να κατηγορείς έτσι την αρφή σου. Α, ένα τρέπεσαι καθόλου. Εγώ φταίω κόσμα. Εν τσιόν εγώ που σου τα εφόρησα. Ξέρεις τι σου γίνεται. Είσαι αρρωστίζα ζουλεύκιστη. Πες μου, για ποιον ενδιαφέρεσαι. Για μια γυναίκα, Ελληνίδα, που ήρθε στην Κύπρο πριν πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Θα μου πεις που θα πας. Δεν μπορώ να σου πω. Πόσο θα μείνεις. Όχι πολύ. Παπά, πότε θα έρθει η μαμά. Ναι, πότε θα έρθει η μαμά. Δεν είπαμε. Όταν τελειώσει τις δουλειές της. Εγώ δεν θέλω να τελειώσει τις δουλειές της. Θέλω τον παπά. Κι εγώ. Α, νομίζετε ότι πρέπει να φύγει τον παπά σας να ησυχάσει λίγο. Πίνετε άπεξη πια. Α. Κλειστό είναι. Ακατοίκητο. Θα το πούλησα γιατί να το κρατήσω. Φρόντισα να το στοιχειώσω. Πού να είναι άραγε. Πού να είναι. Πόσες φορές θα σου πω να μην τρέχεις. Μπαμπά, άργησα. Μην ξεχάσεις για το βράδυ. Δεν το ξεχνώ, γεια.
Σταύρο μου, αγόρι μου. Έγινες ολόκληρο παλικάρι, αγόρι μου. Σταύρο! Σταύρο! Έλα, Σταύρο, παιδί μου. Είσαι καλά. Να, έχω μέρες να σου μιλήσω και είπα να σε πάρω να δω τι γίνεται. Όχι, καλά είμαι κι εγώ, και όχι, λες. Καλά είμαστε, μια χαρά. Ναι, το μου άρεσε να κάτσω, λέω, και όταν βαρεθώ φεύγω. Φυσικά και χάρηκε ο Αχιλλέας. Πότε λες να έρθεις? Το Πάσχα. Καλά, όποτε νομίζεις. Ναι, ναι. Γεια, 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 γεια. Τι εγώ είμαι καλά. Τότε γιατί αυτό το όνειρο. Γεροτζάνη, νομίζω πως άρχισες να τα χάνεις. Την άλλη υπόθεση, Στέφανε, την παράτησες? Α, δεν σου είπα. Υπέροχος άνθρωπος ο κύριος Νεοπτόλεμος. Είπε μου να σας δώσω πάρα πολλά χαιρετισμάτα. Σε βοήθησε καθόλου? Έδωσε μου γίνον το γρίφο. Ποταμός, νεκροταφείο. Ναι, τι σημαίνει τούτο? Νομίζω ότι ήσουν αρκετά έξυπνος για να το καταλάβεις. Είπε μου την τώρα. Ακόμα δεν έμαθες να μην τα βάζεις με τη γιαγιά σου. Απλούστατα. Σου είπε για ένα ποταμό που τον έκανα νεκροταφείο. Γιατί πετούσανε μέσα τα παιδιά που σκότωναν. Τούτο υποψιάστηκα το. Πότε να αρχίζω όμως? Κατάλαβες για ποια χρονολογία μιλούσε? Γιατί? Γιατί αν ξέρεις, μπορώ να σου πω πού ήταν διορισμένος τότε. Είναι μια αρχή. Σίγουρα πριν το 60 και μετά το 40. Α, μιλάς για μια 20ετία δηλαδή. Λοιπόν, σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερα να πάω εγώ να μιλήσω με τον Νεοπτόλεμο. Να σε αφήσω να κοιμηθείς, πας στην καρέκλα τώρα ή να σε πάρω στο κρεβάτι. Μόλις ξυπνήσεις όμως, χαρά, να μου πεις. Για πόσο είναι να συνεχίσεις εδώ? Βασανίζεις την, εν το καταλάβεις? Εγώ την βασανίζω, εγώ που την έχω ολοκάθαρη, που την ταΐζω ό,τι το καλύτερο. Εγώ που την προσέχω καλύτερα και από την ίδια μου τη ζωή. Δεν την αφήνεις να ησυχάσει. Ρωτάς την, ξανά ρωτάς την. Στο τέλος δεν αρρωστείς κι εσύ. Εν αρρωστώ εγώ. Να μάθω κι ας πεθάνω την ίδια ώρα. Ούλοι είπαμε της να μεν το αφήγει. Να μεν το αφήγει να ζήσει, Κοσμά. Ξέρω. Ήταν μάνα όμως τότε. Είχε μωρά. Ορκίστηκε μου. Δροσούλα μου, αν το άφηνε να ζήσει, ήταν να μας το πει. Και να το έβρουμε το μωρό μας και να χάσει η στραουλή την περιουσία η χαρά. Τέλος πάντων, ένα από του γιατρού αύριο να έρθει να τη δει και να φέρει και κανένα φυσιοθεραπευτή μαζί του να κάνει λίγη γυμναστική. Έλα μέσα να σου κάνω κάτι να φάεις. Θέλω να φάω τίποτε, μάνα. Να μπορώ να πέσω λίγο.
Δαμέ είσαι, Κοσμά. Πόσο μήνων είναι. Μακάρι να είτου. Πόσο μήνων είναι. Γιατί φωνάζεις. Η δροσούλα είναι καλά. Γιατί μου απαντάς. Πόσο είναι. Και γίνω σε παλιάνθρωπος, ξέρεις που είναι. Μα να μου τούτα που λαλείς, Κοσμά. Εν καταλάβω για ποιον μιλάς. Για τον καυκόν της κόρης σου. Αν τολμήσεις έστω και να ξανασκεφτείς έτσι πράγμα, να σηκωστείς να αφήσεις πουδά μέσα. Παλιάνθρωπε. Και έτσι για να ξέρεις, επαντρεύτηκε στην Πάφο. Και πού το ξέρω εγώ. Τράβα να το δεις μανιχός σου. Κρίμα στην αγάπη που σου έχει η κόρη μου. Πάω να φύγω να μέσα σε θωρό μπρος μου. Να πάει για μου κάθαρση, αντρέ, Κοσμά. Να θυμήθηκες πως υπάρχω κι εγώ. Πέ μου, Κοσμά, αν τον έβρουμε, τι θα του πεις. Δροσούλα, αν δεν το... σε ήβρε το κάποιος άλλος και... Κοσμά, θέλεις να πεις ότι... αμέν τον σκοτώσει είναι η χαρά. Θα το σκοτώσει κάποιος άλλος. Εν ξέρω, αφήσ' με ήσυχο. Κοσμά, είναι εσένα που θέλει, κάτι θέλει να σου πει. Τι θέλεις, χαρά. Δέκα χρόνια να την έχεις έτσι, δεν πρόκειται να σου πει λέξη. Αν έρθει η ώρα, χαρά, εμένα να μου πεις. Κι ύστερα εγώ να σ' αφήσω να φύγεις. Είσαι κοντά, πολύ κοντά, μα μακριά. Αχ, γιατί δεν μου το λες τα ίσα. Εκεί είναι, πήγαινε. Κάτι δεν πάει καλά με μένα. Τι ζητάω από τον Άγιο. Να μου δώσει όνομα και διεύθυνση. Είναι έτσι σας πας το φάι σου, Σημείο. Ένα φω μετά πάλι. Έτσι λάλλει και χτες, αμα δεν έβαλες βούκο στο στόμα σου. Σκέφτομαι τα παιδιά. Δεν περίμενα να τους λείπει τόσο. Τι λάλλεις, εμάνα τους. Με σένα τι γίνεται. Εγώ, Μαρουλού, δεν θέλω τάντεμα. Από ό,τι φαίνεται, θέλεις παραπάνω από τους Μίτσους. Μαρουλού, είσαι ο καλύτερος άνθρωπος μες στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολλά για ό,τι κάνεις για μας. Για να με ευχαριστήσεις, κάτσε να φάεις έστω και ένα βούκο. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να ψάξει αυτός, Μυριάνθη. Και μόνο από το όνομα καταλαβαίνεις τι σώη άνθρωπος πρέπει να είναι. Αυτό το καταλαβαίνω. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι πού θα ψάξεις εσύ. Κάτι έχω υπόψη μου. Σαν τι δηλαδή. Μη μου πεις τώρα ότι θα αρχίσω να ανησυχώ και για σένα. Για μένα. Γιατί να ανησυχείς για μένα. Γιατί φαντάζομαι δεν θα πας σε καμιά εκκλησία να τον ψάξεις. Δεν θα πας στα μέρη εκεί που συχνάζουν άνθρωποι του συναφιού του. Τέτοιοι άνθρωποι, Μυριάνθη μου, στη ζωή μου, μου φέρθηκαν πολύ καλύτερα και πολύ πιο σωστά από κάποιους επιφανείς συμπολίτες μας. Καλά, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Είναι σωστό, όμως δεν πάβει να είναι επικίνδυνο σημείο. Θα σου πω τι θα κάνω για να μην στεναχωριέσαι. Θα πάω να μιλήσω με το Σαραντάρι. Το ξέρεις. Ξέρεις που να τον βρεις. Κάπου θα ρωτήσω. Θα σου τηλεφωνήσω μόνο φτάσω, αγάπη μου. Θα μου λείψεις. Κι εσύ. Προσέχεις, ε. Κι εσύ να προσέχεις. Εντάξει. Γεια σου, μωρό μου. Γεια.
Βάλια. Τι κάνεις εδώ? Σκέφτομαι. Θα καθίσεις? Για να καθίσω ήρθα. Ας σου βάλω ένα ποτό. Άσε, βάζω μόνος μου. Ο Στέφανος τι γίνεται? Καλά είναι. Τρέχει με τις δουλειές του. Του κάνα και πρόταση από κανάλι, το έμαθες? Μου το είπε ο πατέρας. Εσύ, πώς είσαι? Καλά είμαι. Άμα είσαι καλά έτσι, τα χειρότερα πώς είναι. Βγάλ τη σκούφια σου και βάρα με. Εσύ είδες πώς φαίνεσαι? Το πρόστιμο της μάνας Βάλια βγαίνει αληθινό. Από τη μια στενοχώρια βγαίνουμε, στην άλλη μπαίνουμε. Θα της δώσεις διαζύγιο? Ήδη το υπόγραψα. Είναι με άλλον? Παρακαλώ. Η Κλερή. Ναι, ίδια. Εσείς ποια είστε? Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο. Α, είσαι η Μαργαρίτα. Δεν το πιστεύω ότι σε κατάλαβα. Ο Μάνος είναι μαξί μόλις έφυγε. Έλα, έλα μέσα. Με ξέρεις? Ναι, βγήκα σε φωτογραφία. Έλα, μη στέκεσαι στην πόρτα. Δεν μου είπε ο Μάνος ότι θα έρθεις. Κάτσε να τον πάρω ένα τηλέφωνο. Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Αλήθεια, πριν 5 λεπτά έφυγε. Όχι, μην τον πάρεις και θα σου εξηγήσω. Καλά. Είσαι εντάξει, επειδή φαίνεσαι μου λίγο κουρασμένη. Να σου φέρω κάτι να πιείς? Όχι, ευχαριστώ, είμαι μια χαρά. Πόσο καιρό είσαστε με το Μάνο? Ανησυχείς γι' αυτό, ναι. Εντάξει, λογικό είναι να ανησυχείς για τον αδερφό σου. Αδερφός μου? Είναι καιρό με άλλον. Πόσο καιρό το ξέρεις? Εσύ? Το υποψιαζόμουνα. Δεν ήμουν σίγουρη. Ξέρεις με ποιον? Τι σημασία έχει? Εσύ? Τι εγώ? Κάπου το περίμενα πως θα γινόταν. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εσύ είσαι με κάποια? Κάποτε ήθελα να είμαι με κάποια. Πάει πολύς καιρός από τότε. Γιατί το λες τόσο θλιμμένα? Άσε με εμένα τώρα. Πες μου τα δικά σου. Από ό,τι βλέπω, σε βασανίζει πολύ αυτό που έμαθες, ε? Όσο και θέλω και όσο και αν προσπαθώ, συνέχεια το βρίσκω μπροστά μου. Ανδρώνει και με στοιχιώνει. Θες να ψάξουμε μαζί? Πού να ψάξουμε, αφού δεν έχουμε κανένα στοιχείο, το ξέχασες? Άμα αρχίσουμε, κάτι θα βρούμε. Δεν πάει πολύ καιρό, αν και πρέπει να σου πω ότι εκπλάγηκα πάρα πολλά όταν μου έκαμε πρόταση γάμου. Δηλαδή, παντρευτήκατε? Όχι, βέβαια. Είναι δυνατόν να παντρευτούμε και να λείπεις από το γάμο? Έλατε, είναι δυνατόν. Λοιπόν, εσύ πότε ήρθες? Δεν το συζητώ, εδώ θα μείνεις μαζί μου. Έστω και αν έχασες το Μάνο, θα κάτσεις όσο θέλεις. Και αύριο να σε πάρω να γνωρίσεις την οικογένειά μου. Εγώ ήρθα εσένα να γνωρίσω. Ελπίζω να μην σε απογοήτευσα. Όχι, ίσα-ίσα. Είσαι όμορφη και πιο νέα από μένα. Από σένα. Πότε λογαριάζετε να παντρευτείτε? Κοίτα να δεις, δεν βιαζόμαστε. Κάτσε να τελειώσω το πτυχίο μου. Δεν με πήραν και τα χρόνια. Ναι, βέβαια, δεν σε πήραν και τα χρόνια. Ξέρεις, Κλερή, ο άντρας μου... Ναι, ξέρω. Κοίτα, μου είπε κάποια πράγματα ο Μάνος, αλλά ήταν πολύ προσεκτικός ό,τι μου είπε. Ναι, βέβαια, πάντα προσεκτικός είναι. Κάτι θέλεις να μου πεις για τον άντρα σου? Ναι. Εγώ και ο άντρας μου είμαστε παντρεμένοι χρόνια και έχουμε και 2 παιδάκια. Ένα 7χρονο κοριτσάκι και ένα αγοράκι 1 χρονών. Είμαστε καλά, υποτίθεται, μαζί και τελευταία άκουσα ότι πάει να παντρευτεί μια άλλη. Σοβαρά μιλάς? Τον παλιά άνθρωπο. Και γι' αυτό είσαι εδώ, είναι από την Κύπρο αυτή? Ναι, είναι Κύπρια η λεγάμενη. Πρέπει να σου ήρθε πάρα πολύ απότομα, δηλαδή. Γιατί έφυγε έτσι στα ξαφνικά? Όχι, δεν έφυγε. Είμαστε μαζί. Κάνει και τον ερωτευμένο μαζί μου. Και διαζύγιο δεν έχει ζητήσει. Και παρόλα αυτά, παράλληλα πάει να παντρευτεί μια άλλη. Ο Μάνος τα ξέρει αυτά? Όλα. Και ξέρει για ποια είναι? Την ξέρει. Και τώρα την ξέρω κι εγώ. Θέλεις να κάτσεις καλύτερα? Να σου πω, παππού, γιατί παριστάνεις το γερικό δέντρο? Αχιλλέα, τι σε νοιάζει που στέκεται? Γιατί όποτε πάω να κάτσω, κοιμάμαι.
Μήπως επειδή κουράζεσαι πολύ και κοιμάσαι λίγες ώρες. Ναι, μήπως επειδή θα ξεπεράσω τον αιώνα. Ελάτε, κύριε Τζάνι, είστε υπερβολικός. Πολύ υπερβολικός. Και για πες, δεν κάθεσαι για να μην κοιμηθείς την ώρα που μιλάμε. Λοιπόν, μην ασχολείσαι μαζί μου. Εγώ πάω να βρω μια εκκλησία να προσκυνήσω τον Άγιο Νεοφτό. Εμένα με τα δικά μου θεωτικά, μην ασχολείστε. Με συγχωρείτε, κύριε Τζανί, δεν ξέρω τι εντύπωση δίνει η γενιά μου στον κόσμο, αλλά ξέρω πολλά παιδιά που πιστεύουν στο Θεό, συνειδητά. Κορίτσι μου, δεν το πάω να παραξηγηθείς. Απλά άλλες οι προτεραιότητες οι δικές μου, άλλες οι δικές σας. Ζωή και αλίμονο δηλαδή, αν ήταν ίδιες. Παππού, πες μου πότε θες και θα το κανονίσω εγώ. Πάντως, ο Αχιλλέας μου είπε ότι δεν προχωρούν οι έρευνες σας. Τι περιμέναμε, σε μία εβδομάδα να φτάσουμε σε λύση. Ίσως έχω καλά νέα. Τουλάχιστον ταιριάζει και η χρονολογία και οι συνθήκες. Άγιε μου, να φτάσει να ανάψω το κερί. Γιατί να κάτσω, ξέρω τι είναι. Μισό λεπτό. Α, ο Στέφανος. Ευγνωμόνος. Ναι, αλλά είναι εδώ η αδερφή του, η Μαργαρίτα. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ. Ο ξαδερφός μου, ο Στέφανος. Έμα είστε ο Ευγνωμόνος ότι θα ερχόσασταν. Ο Στέφανος, εκτός από ο ξάδερφός μου, είναι ο καλύτερος μου φίλος, σαν αδερφός μου. Μάλιστα. Θέλετε να σας πάρω για φαγητό? Όχι, εγώ είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, αλλά σε ευχαριστώ. Θες να ξαπλώσεις, να σου στρώσω? Έχετε επιπλέον δωμάτιο? Όχι, αλλά μπορείς να κοιμηθείς στο δωμάτιο μας. Ούτως ή άλλως ήταν να πάω στο πατρικό μου. Μα να κοιμηθώ στο κρεβάτι σας? Ναι, καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να βάλω καθαρά σεντόνια, πετσέτες. Όχι, καλύτερα να πάω στο ξενοδοχείο μου. Έχω και εκεί τα πράγματά μου. Μα να αφήσεις τόσο γλυωρά. Είμαι πολύ κουρασμένη, ειλικρινά. Μπορούμε να τα πούμε αύριο. Το μόνο που θέλω είναι αν μπορεί κάποιος από εσάς να με πάει στο ξενοδοχείο μου. Στέφανε. Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται. Ευχαριστώ. Έλα ρε, γιατί σταμάτησες? Λέγε πότε. Άμα σταματήσεις να μιλάς και με αφήσεις να αρθρώσω λέξη, μπορεί και να σου πω. Το ξέρεις ότι γίνεσαι αποκρουστικά καυστική ώρες-ώρες. Αχιλλέα, Αχιλλέα. Νομίζω ότι μερικές φορές είσαι φλίαρος, Και εσύ, κόρη μου, μην είσαι τόσο σκληρή. Προσπαθώ να το περιορίσω. Θα μας πεις? Λοιπόν, πρόκειται για μια γυναίκα που ήρθε μόνη της στην Κύπρο, άλλαξε το όνομά της. Ήταν από πλούσια οικογένεια και μορφωμένη και ποτέ κανείς δεν έμαθε τίποτα για αυτήν. Το όνομά της ποιο ήταν? Σουλτάνα. Μα αυτό δεν είναι κυπριακό όνομα. Αυτό είπα κι εγώ. Το όνομα της γιαγιάς της από τη μάνα της. Ακόμα να τηλεφωνήσει. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Σημειών λες να μην... Να μην ανταποκριθεί. Αποκλείεται. Είναι τόσα χρόνια που έχουν περάσει, Σημαίο. Δεν είπαμε ότι θα περιμένουμε ως αύριο. Πάω να ανοίξω. Η βάλια θα είναι. Μου είπε πως θα περάσει. Μα τα παιδιά έχουν όλα κλειδιά, Σημαίο. Μπορεί να τα ξέχασε. Σε ποιο ξενοδοχείο? Τι? Σε ποιο ξενοδοχείο να σε πάω? Δεν με νοιάζει, όποιο να είναι. Είπες ψέματα. Όπως και για πολλά άλλα. Μπορούμε να πάμε να μιλήσουμε κάπου ήσυχα. Μαζί? Για ποιο θέμα? Η Κλέρη είπε ότι είσαι κάτι παραπάνω και αδερφός της και αυτό που θέλω να σου πω την αφορά. Πρόκειται για τον Μάνο? Ακριβώς. Γιατί δεν τα λες την ίδια την Κλέρη τότε? Αυτό πήγα να κάνω και μας διέκοψες. Ωραία, πάμε πίσω τώρα να της τα πεις. Πίστεψέ με ότι αν νοιάζεσαι για αυτήν, αυτό που θέλω να της πω, καλύτερα να μην το μάθει από μένα. Πάμε σπίτι μου τότε. Ο κύριος Σημειών. Ο ίδιος. Ζητήσατε να δείτε τον Μαχαιρά. Κρατάει ακόμα αυτό το όνομα? Και εσύ πρέπει να είσαι πολύ δικός του για να ξέρεις αυτό το όνομα. Ποιος είναι, Σημαίων? Αυτός που περιμέναμε. Έλα, πες κάτι. Τι να πω. Ό,τι και να πω, στον ίδιο παρανομαστή φτάνουμε. Παντού πόνος. Έλα, εσύ δεν ήσουν ποτέ μυρολάτρης. Παντού πόνος και πράσινα άλογα. Γιατί αντίδρασε έτσι, δεν μου λες? Ούτε κι εγώ αναγνωρίζω τον εαυτό μου τελευταία.
Γιατί δεν το απαντάς, μπορεί να είναι ο Στέφανος. Δεν είναι ο Στέφανος. Ο Χριστόδουλος μήπως. Θα τον αφήσεις να χτυπά πολλή ώρα. Δεν έχω όρεξη να μιλήσω σε κανένα. Γιατί του συμπεριφέρεσαι έτσι. Δεν μου λες, δεν τον αγαπάς καθόλου. Για τους δικούς σου έρωτες μιλούσαμε. Πριν 100 χρόνια. Τώρα μιλούμε για τώρα. Πάω για ύπνο. Από πότε αποφεύγεις την αλήθεια, Βάλια? Από τότε που δεν μπορώ να την πω. Τι... Από πάντα δηλαδή. Τι θα πει αυτό? Ήξερα πως υπήρχε κάποια για σένα τότε. Και για μένα υπήρχε κάποιος, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να το πω, ούτε καν να το ονειρευτώ. Καληνύχτα, Ανδρόνικε. Καληνύχτα, Βάλια. Φαίνονται μου πολλά παρατραβημένα. Να είμαι παντρεμένος μαζί σου και να αναγωνιάζεται με την Κλέρη. Δεν με πιστεύεις? Πιστεύω, αλλά... Δεν ξέρω, είστε μου πολλά ξαφνικό. Μπορείς να φανταστείς εγώ πώς νιώθω? Μόνο να φανταστώ. Τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα? Δεν ξέρω, γυρίζουν όλα μέσα στο κεφάλι μου. Εσύ? Πολλά, πάρα πολλά. Θα το πεις στη ξαδερφή σου. Πώς λες τώρα σε μια κοπέλα που μόλις αραβωνιάστηκε, κάτι τέτοιο. Ελπίζω να μην έχεις κάτι εναντίον της. Προσπαθώ να το σκεφτώ λογικά και να μην παρασύρθω από τη στιγμή. Το ξέρω ότι κι αυτή η ίδιο θύμα με μένα είναι. Και ο τρόπος που μου μίλησε φαίνονταν αθώα. Ήταν φιλόξενη, ήταν πρόσχαρη. Έτσι είναι η Κλέρη. Αλήθεια, πώς το κατάλαβες? Δεν το κατάλαβα, το υποψιάστηκα. Δηλαδή, υποψιαζόμουν πολλές φορές λόγω της δουλειάς που κάνει, αλλά πίστευα ότι και έτσι να είναι, δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Και τι άλλαξε αυτή τη φορά? Ξέρω, ένας θείος που εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά και τη μία μένει στη Λεμεσό και την άλλη στη Λευκοσία. Αυτή η γυναικεία φωνή που έδειχνε να έχει τόση οικειότητα μαζί του. Έβαλε την Κλέρη να μιλήσει μαζί σου. Υποτίθεται ότι ήμουν η αδερφή του. Πότε επιστρέφει από το ταξίδι του? Δεν ξέρω, μπορεί και να είναι και σπίτι τώρα. Και αν δεν σε βρει εκεί? Και τι, θα θυμώσει και θα με διώξει? Λοιπόν, αν δεν μιλήσεις εσύ μαζί της, θα πάω εγώ και δεν θα φύγω μέχρι να μάθει. Καλημέρα, Κυπρούλα. Κυπρούλα, θέλω να σου μιλήσω. Μετά από εκείνα που σου είπα, θέλεις ακόμα να μιλήσουμε? Ναι, γιατί όχι. Ακού να δεις, Μελή. Επειδή είχα γίνον που είχα, εσύ σημαίνει ότι ο κάθε ξένος μπορεί να νομίζει ότι με του συνιούζα του παλούτσου. Αν με ξαναβείς ξένο, ναι, τες φάεις. Και μόλις τα άσχημα. Σε ο γιος που να γυρίσει να πει άσχημα λόγια σένα. Ενώ σου πόσο αμούτρα το λαό σου. Γεια σου, Θαλία. Γεια σου, Αντώνη. Συγγνώμη που... Θέλεις να μάθεις πάλι πώς είναι η μητέρα σου? Και τούτο, και... Δεν νόμιζες ότι αυτό πρέπει να σταματήσει? Γιατί ενοχλώ τόσο πολλά? Δεν είναι σωστό. Πού είναι το κακό? Δεν βλέπεις κανένα κακό εσύ? Αν θέλεις, φεύγω. Τι είναι αυτό? Κάτι γλυκά. Γεια. Αν με θιώξεις να σκοτωθούμε, λαλό σου. Έλα, κάτσε. Έκαμε ένα καφέ να σου κάνω σε σένα. Όχι, στερότερες να μου κάνεις. Θέλω να μου πεις πότε να πάμε στον Τζούρι σου στη μάνα σου στο Χορκόν για να σε ζητήσω. Εσύ σε κοφτεί για τσινά που σου είπα. Όχι, με κοφτεί. Παλιά δηλαδή πως ήμουν ο πρώτος, δεν τα αποκατάλαβα.
Είσαι σίγουρος, Μέλη? Πολλά σίγουρος. Γιατί δεν μοιάζεις με τους άλλους? Γιατί. Γιατί κάποτε ένας σοφός άνθρωπος είπε μου ότι για τη γυναίκα σου να σε κόφτει να μπουκάμει τώρα ο μητά σου. Όχι να μπουκάμει πριν να σε γνωρίσει. Έχει ανθρώπους που σκέφτονται έτσι. Καλό. Και ακόμα καλύτερα. Ένας παρέας μου επαντρεύτηκε μια που το καπαρέ. Και τώρα μαζί είναι ευτυχισμένοι. Και ο κόσμος. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Ο κόσμος και του βασιλιά σέζει του. Ο κόσμος άλλαξε και προύλα. Και να αλλάξει ακόμα παραπάνω. Ξέρεις να που θωρώ εγώ. Ότι που την ημέρα που εσείς γεννέσεις, έπιατε δουλειά μέσα στα σέρκα σας και έπιατε και ριάλια. Έζεξετε μας που κάτω. Έμαθα πως εσύ και γεννέσεις δικηγόρου και γιατρούς. Όλα έχει. Και πού είσαι ακόμα. Ποια μου να δούμε. Πότε να πάμε στο χωρκό να συζητήσω που η μάνα σου να ζωρίσω. Ένι χρειάζεται. Εγώ ορίζω τον εαυτό μου. Αντώνη. Σε ευχαριστώ. Τίποτε. Η μητέρα σου δεν είναι πολύ καλά. Είναι αρρωστή. Πολύ στεναχωρημένη. Χθες αυτοκτόνησε ένα κορίτσι. Δεν ακούσαμε τίποτε. Είπαν ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Έλα να τη δεις σύντομα. Της κάνεις πολύ καλό. Της είπες ότι... με βλέπεις. Όχι, δεν ήξερα αν ήθελες. Αν δεν ξανάρθεις, μεν της πεις τίποτε. Θαλία. Όχι, Αντώνη. Ας το αφήσουμε ως εδώ, σε παρακαλώ. Είναι ώρα να πηγαίνεις. Στέφανε, κάποιος σου χτυπάει την πόρτα. Άνοιξε, σε παρακαλώ. Γίνομαι και έρχομαι. Ποια είσαι εσύ? Εγώ... Μείνες εδώ χθες. Συγγνώμη. Ο Στέφανος πού είναι? Ο Στέφανος είναι μέσα, πέρασε. Καλημέρα, Αντωνίς. Στέφανε. Τι θες εσύ εδώ? Είσαι... Καλημέρα. Καλημέρα. Ήρθα να πάρουμε πρωινό μαζί. Πώς και έτσι? Γιατί σου τηλεφωνούσα, να απαντούσες και ανησύχησα. Είσαι καλά? Καλά είμαι. Ας έπαιρνες τηλέφωνο. Θα απαντούσες? Και βέβαια θα απαντούσα. Παλιά, είσαι σίγουρα καλά? Είναι η δεύτερη φορά που με ρωτάς. Σου φαίνομαι άρρωστη. Όχι, αλλά κάτι έχεις. Απλά προσπαθώ να συνηθίσω στην απουσία του Στέφανου. Δεν είναι μόνο αυτό, Βάλια. Νομίζω έχει σχέση με το ταξίδι στο Βόλο που ανέβαλες. Πάμε τώρα, θες. Είναι τόσο ασήμαντο πια. Ασήμαντο? Έλα, σε λίγο πρέπει να φεύγουμε. Βάλια, έχει σχέση με μένα. Τι να έχει σχέση μαζί σου, τι είναι αυτά που λες? Δεν ξέρω. Με αποφεύγεις. Δεν μου μιλάς όπως παλιά. Εγώ νόμιζα τώρα που ξέρει ο Στέφανος. Τώρα που είσαι μόνη σου, ότι κάτι θα γινόταν. Ανταυτού είσαι από που μου μιλάς. Είσαι όλο παράπονα, το ξέρεις. Τούτον εσύ να μου πεις. Κοίτα, είναι δύσκολο για μένα και για κάθε μάνα, φαντάζομαι, όταν φεύγει το παιδί της. Γιατί τις το έκανες αυτό? Έχω τους λόγους μου. Δεν έπρεπε να μείνω εδώ χθες το βράδυ. Δεν υπήρχε περίπτωση στην κατάσταση που ήσουν να σε αφήσω να πάει κάπου αλλού. Μόνη σου σε μια ξένη πόλη. Γιατί δεν τρέχεις να την προλάβεις να της εξηγήσεις? Όχι ακόμη. Αφού την αγαπάς, γιατί τη βασανίζεις? Καλά, εσύ πώς το έβγαλες αυτό το συμπέρασμα τώρα? Από τον τρόπο που την κοίταζες. Άλλα έλεγαν τα χείλια σου και άλλα τα μάτια σου. Τέλος πάντων. Έχει καφέ μέσα, άμα θέλεις. Ευχαριστώ. Μπορείς να μείνεις εδώ για όσο καιρό θα είσαι Κύπρο. Θα είμαι πιο ήσυχος για σένα.
Ευχαριστώ, αλλά θέλω να πάω να μείνω κάπου μόνη μου. Θα τη μιλήσει σήμερα. Κοίτα, τώρα που είσαι πιο ήρεμη, θα σε πείραζε να το καθυστερήσω λίγο για να βρω έναν πιο κατάλληλο τρόπο να το κάνω? Όχι. Έχω δύο παιδιά που με περιμένουν στο σπίτι και θέλω να το τελειώνω σύντομα. Ωραία. Περίμενε τουλάχιστον μέχρι να γυρίσω. Μέχρι το μεσημέρι θα είμαι πίσω. Παλιά. Τι έπαθες? Τίποτα. Κάτι θυμήθηκα. Καλημέρα, Χριστόδουλε. Καλημέρα. Μου έφερε κάτι σημειώσεις για το μάθημα σήμερα. Δεν αφήνεις τις δικαιολογίες και να μου φτιάξεις και με ένα καφέ? Ξέρεις τι λέω. Ένα απόγευμα στο Δημαρχείο, μια σεμνή τελετή, να ξεμπερδεύουμε μαζί σας. Αντρώνη, και τι είναι αυτά που λες? Λέω ότι είσαι πολύ μεγάλη για παιχνίδια κρυφτού. Πότε να το κάνουμε, αυτό το Σάββατο? Ό,τι θέλεις λες. Πάντως η δική μου είναι δεχτή. Πες σου το και η Ελένη. Η δική σου. Θέλεις να έρθω στα χαρτώματα. Μελία, να θυμούμε να σου είπα ότι δέχομαι. Και από την άλλη πάεις μόνο σου και κανονίζεις τα ούλα και μένα να αφήνεις με πόξο. Της Ελένης δεν της είπα τίποτε γιατί δεν και φταίει. Αλλά δεν μου αρέσει να μου λαλούν πότε και με ποιο θα χαρτωθώ. Ναι. Επήρες φόρα και σε στόματα κανένας. Δεν θέλω τίποτε το αστείο εγώ. Ναι. Έχεις δίκιο. Βιάστηκα. Όχι όμως για τσιόν που νομίζεις. Αλλά γιατί? Για δύο λόγους. Ο πρώτος ότι είχα την εντύπωση ότι σου δεχτεί. Και ο δεύτερος... ότι βιάστηκα. Αλλά από ό,τι θωρήσει με δαμέ. Σα ρωτώσει. Και προύλα. Εμένα, λαλούμε μελί, που μένα να έφασε τίποτε, δεν θα σου κάνω ποτέ κακό. Πέμω ένα που θέλεις να κάνω, και να κάνω. Πρέπει να το σταματήσεις αυτό, Θάλια. Πού ήσουν τότε, Αντώνη? Τώρα είναι αργά. Πολύ αργά. Τη ζωή σου πας να χαραμίσεις μαζί μου. Και η δική μου θα γίνει. Πρέπει να το σταματήσω όσο είναι καιρός. Φαίνεται να λέει αλήθεια. Ούτε πελάρες πετάσει. Και η Ελένη είναι σοβαρή. Αν ήταν κάτι, ήταν να μου το πει. Και που είπε πως δεν τον κόφτη για τον άλλον, που έζησε πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Και η οικογένεια του, καλά πλάσματα. Και φαίνεται να είναι αγαπημένοι μεταξύ τους. Και δεν επιμένει να με βάλει που κάτω, και ας ξέρει. Εσύ όμως εν τούτα είπες, ούλα. Αν το ελάλης ήταν να σου κάνει χειρότερα από τον προηγούμενο. Δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Δεν θα το αφήκω να γίνει το πράγμα. Δεν θα μάθει ποτέ. Ποτέ. Κι εγώ με τα κρύβα του μάτια
Ακόμα, ακόμα με κοιτούν όνειρα δοσμένα, σε κρυφό και άδα, μυστικά κλεισμένα σε μέλανα κεριά. Δαίμονες, πάρτε την ψυχή μου, φτάνει να ανατείλει πάλι απ' τα νερά.